Εικόνες αποκάλυψης στο τοπικό διαμέρισμα ανάληψη του Δήμου Ήλιδας, με τη γη να ανοίγει και να απειλεί να καταπιεί σπίτια και ολόκληρες περιουσίες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή το τελευταίο διάστημα, με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθητικά φαινόμενα αλλά και καθυζήσεις σε αρκετά σημεία του μικρού χωριού, ενώ κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει με βεβαιότητα την εξέλιξη του φαινομένου. Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, καθώς νωρίς σήμερα το πρωί βρέθηκε στο σημείο ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και να προγραμματίσει τις δράσεις που απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Βλέπω ένα σοβαρό πρόβλημα στο χωριό, μεγάλες καθολιστήσεις, και θέλω να γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες, γιατί κινδυνεύουμε σπίτια. Είναι τώρα 3-4 μέρες το πολύ. Επιδεινώθηκε όμως απόψε το βράδυ. Έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Από τα προχθές μέχρι τα σήμερα έχει επιδεινωθεί πολύ. Το πρόβλημα έχει εδώ και κάποιες μέρες που έχει δημιουργηθεί. Χθες το βράδυ η κατάσταση μεγάλωσε το ρήγμα πιο πολύ. Υπάρχει φόβος για κάποια σπίτια. Εμείς οι ίδιοι φοβόμαστε. Γι' αυτό καλέσαμε και τον Δήμαρχο και κάποιες αρχές και περιμένουμε κάποια αρμόδια. Τουλάχιστον να μας πούνε τι είναι να κάνουμε. Θα μείνουμε στα σπίτια, τι είναι σπίτια, το χωριό τι θα γίνει. Και εμείς φοβόμαστε πλέον. Δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είναι κάτι. Κάτι και όλοι εδώ, κάτι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό καλέσαμε και τον Δήμαρχο και εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Δηλαδή να δείξουμε το πρόβλημά μας, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι. Εντάξει, αυτό ήταν ένα πρόβλημα, αλλά και τώρα κινδυνεύει το χωριό. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο έγινε πιο έντονο από το απόγευμα του Σαββάτου. Ήδη από τις καθυζήσεις κινδυνεύουν δύο σπίτια που βρίσκονται στην άκρη του χωριού, ενώ σχεδόν καταστράφηκε μία αποθήκη, καθώς το ρήγμα που δημιουργήθηκε πέρασε από το εσωτερικό της. Από προχτές το βράδυ έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, αλλά επιδεινώθηκε πιο πολύ χθες το βράδυ έως σήμερα, έως τώρα αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε έχει περίπου 1,5-2 μέτρα βάθος μέσα. Λοιπόν, τα τσιμέντα έχουν διαλυθεί, έχουν σπάσει. Πρόλαβαμε και βγάλαμε κάποια πράγματα έξω. Η αποθήκη έχει σπάσει τα δύο, έτσι. Ναι, έχει σπάσει τα δύο. Οι τσίγκοι έχουν ανοίξει, έχουν φύγει όλοι από πάνω. Πρόλαβαμε και βγάλαμε κάποια πράγματα εδώ έξω, στάρια και τέτοια. Τι ώρα περίπου το πήρατε, το διαλυθήκατε? Χτες το απόγευμα, γιατί δεν ήμουν εδώ. Και σήμερα το πρωί. Άνοιξε περισσότερο. Έχει ανοίξει περισσότερο και υπάρχει αυτή η κατάσταση. Καλά, έχουν διαλυθεί τα πάντα τώρα, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα πάνω. Και πάνω, είναι και από πάνω. Η ζημιά. Σε χρήματα, πώς μεταφράζεται. Δεν κοστίζει τώρα όλο αυτό. Ξέρετε τι να σας πω τώρα. Ξέρω εγώ, μήπως αυτά είναι φτιαγμένα πολύ παλιά. Δεν είναι τώρα. Μιλάει τα πράγματα που είχατε μέσα. Είναι και τα πράγματα, εντάξει. 2-3 χιλιάρικα σίγουρα. Απλά έτσι χοντρικά. Ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης, που βρέθηκε στην καρδιά της καταστροφής, επεσήμανε ότι ο Δήμος κινήθηκε άμεσα και από αύριο θα βρεθούν στην περιοχή γεωλόγοι προκειμένου να εξετάσουν την εξέλιξη του φαινομένου. Λοιπόν, παρακολουθούμε ένα φαινόμενο που εξελίσσεται στο χωριό εδώ στην ανάληψη. Είναι μερικές εβδομάδες, έχει ξεκινήσει. Σήμερα λοιπόν από προχθές επιδεινώνεται η κατάσταση και κινδυνεύουν σπίτια πια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε άμεσα ειδικούς γεωλόγους, οι οποίοι θα κάνουν τις διαπιστώσεις τους και να προβούμε σε ενέργειες που χρειάζεται στο Υπουργείο και στην Πολιτική Προστασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Άμεσα έρχονται οι ειδικοί και αφού αυτοί μας δώσουν το πόρισμά τους, εγώ ανεβαίνω στην Αθήνα και προκαλώ τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να το αντιμετωπίσουμε πιθανή ζημιά σε σπίτια πια και σε ανθρώπους. Βεβαίως. Δύο σπίτια τα βλέπουμε άμεσα. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ανάγκη για λιώμενα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Οι ίδιοι θα δουν. Εδώ μαζί με τον Νίκο που είναι σύμβουλος εδώ στο χωριό θα είμαστε σε άμεση επικοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε. Επικοινώνησα, δεν βρήκα τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κατσιφάρα, βρήκα τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καφύρα. Άμεσα λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα υπάρξει κίνηση για αύριο κιόλας να έρθουν γεωλόγοι εδώ της περιφέρειας και εγώ θα επικοινωνήσω και με την Αθήνα αν χρειαστεί πιο έμπειρος κάποιος να κατεβεί και από την Αθήνα.